Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων. Κυρίως βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση στα κονδυλώματα, στις HPV λοιμώξεις. Επίσης βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση στις ουριθρίτιδες, γονοκοκικές, μη γονοκοκικές. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και βλέπουμε και σύφυλη, την οποία σύφυλη εδώ στην Ελλάδα την είχαμε ξεχάσει. Και όλη αυτή η έξαρση των σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων που παρατηρείται, σαφώς έχει να κάνει με την εισαγωγή των πληθυσμών, οι οποίοι σαφώς είναι χαμηλότερου βιετικού επίπεδου από τους Έλληνες, ζουν σε πολύ άσχημες έως τραγικές, θα έλεγα, συνθήκες υγιεινής, με αποτέλεσμα εκεί να γίνονται όλες αυτές οι λοιμώξεις. Στα κονδυλώματα, κυρίως για τους εφήβους, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τις σεξουαλικές τους επαφές, θα πρέπει να έχουν πολύ αυστηρή επιλογή ερωτικού συντρόφου, θα πρέπει να χρησιμοποιούν οπωσδήποτε προφυλακτικό. Καλό είναι τα κορίτσια πριν ξεκινήσουν την σεξουαλική του ζωή να έχουν εμβολιαστεί έναντι των HPV ιών. Τώρα πια υπάρχουν εμβόλια που μπορούν να προστατέψουν τα νέα κορίτσια, έτσι ώστε όταν θα γίνουν ενήλικες γυναίκες να μειώσουν τις πιθανότητες για καρκινογένεση τραχύλου μήτρας. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι από αυτούς τους τύπους των HPV μπορεί να κάνουν καρκινογένεση τραχύλου μήτρας μετά τη μέση ηλικία των 35-40 ετών κτλ. Άρα λοιπόν, να μην έχουμε συχνή εναλλαγή συντρόφων χωρίς προφύλαξη και όσο το δυνατόν να προσέχουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Θα πρέπει οποιοδήποτε άνθρωπος έχει σεξουαλικές επαφές, είναι σεξουαλικά ενεργός όπως λέμε, καταρχήν να κάνει μια αυτοεξέταση των γενετικών του οργάνων, να παρατηρεί τα γενετικά του όργανα, έστω μία φορά τη εβδομάδα, μία φορά στις 15 μέρες. Αν παρατηρήσει κάτι, κάποιο εξάνθημα, κάποιο σπυράκι, κάποια βλάβη που δεν υπήρχε, κάποιο υγρό ενδεχομένως να βγαίνει από την ουρήθρα, θα πρέπει να απευθυνθεί αμέσως σε ένα δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, να τεθεί η διάγνωση και να λυθεί το πρόβλημα. Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση και ξεκινήσει η θεραπεία, τα νοσήματα αυτά μπορούμε πλήρως να τα θεραπεύσουμε, να τα εξαλείψουμε. Καλό θα είναι οι γονείς να είναι ενημερωμένοι για όλα αυτά. Το παιδί θα πρέπει να συζητάει με τους γονείς για κάθε του πρόβλημα που τυχόν θα του παρουσιαστεί. Στο παρελθόν αυτά τα νοσήματα, τα σεξουαλικώς έτσι μεταδιδόμενα, ήταν λίγο ταμπού. Α, να μην το πούμε, να μην... Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να ξεπεραστούν και θα πρέπει ο ίδιος ο γονιός, όταν το παιδί του αναφέρει κάποιο τέτοιο γεγονός ή ο ίδιος καταλάβει το παιδί του αντιμετωπίζει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, να το πάρει από το χέρι και να το παροδρύνει να έρθει στο γιατρό για να λυθεί το πρόβλημα.